Για χαρά, άλλο ένα podcast αρισπεί εδώ από το φίλαθλο προς το φίλαθλο με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και μεταγραφές. Καταρχάς, καλωσορίζω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Η εκπομπή αυτή ανήκει σε όλες και όλους εμάς, τους απλούς φιλάθλους που αγαπάμε αγνά την ομάδα, που ερχόμαστε εδώ καθημερινώς, άφιλο κερδός, για κριτική, σχόλια, αναλύσεις, ανταλλαγή απόψεων, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα το καλό της ομάδας και παρά τη θετική τρέλα που έχουμε για την ομάδα, λογικά πλαίσια εδώ πέρα, δηλαδή δεν βρίζουμε, δεν χαρακτηρίζουμε, δεν προσβάλλουμε, δεν προκαλούμε εξ αποστάσεως πίσω από την οθόνη, διότι αυτό είναι κοτίστικο, άνανδρο, άρα εδώ πέρα προφανώς και δεν περνάει. Και αυτό είναι κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά όσες και όσοι ακούνε ανελιπώς, τους χαιρετίζω, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός Ελλάδος, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδες, Έλληνες και εμείς, Ολυμπιακοί και εμείς, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα. Κι έτσι, συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση της εκπομπής είτε όχι, πραγματικά τις εκτιμώ και τους εκτιμώ εξίσου. Και όλα αυτά ισχύουν και στα τρία κανάλια RSP, δηλαδή και στο πρώτο όπου ανεβαίνουν αυτές οι εκπομπές που ακούμε κάθε μέρα για πιθανές μεταγραφές, και εδώ στο δεύτερο όπου ανεβαίνουν αυτές οι κλασικές οι αναλυτικές εκπομπές, όπως αυτή εδώ καλή ώρα, αλλά και φυσικά στο τρίτο κανάλι, όπου και εκεί όπως και στο πρώτο για σήμερα έχουμε εκπομπή που αφορά πιθανή μεταγραφή, και μάλιστα αυτοί οι δύο παίκτες ανήκουν στην ομάδα την αγγλική του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Το θέμα όμως είναι να δώσει το πράσινο φως ο Μεντιλίμπαρ. Έτσι πάει από κάτω ακριβώς στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο, βλέπετε τους συνδέσμους για να πατήσετε και να μπείτε άνετα εύκολα, να ακούσετε και εκεί, να στηρίξετε και εκεί, να ανταλλάξουμε και εκεί απόψεις. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, η επισημοποίηση το βράδυ της Δευτέρας των εικονιζόμενων παιχτών σίγουρα μας έδωσε πολύ χαρά. Ήταν, θα έλεγα, υπέροχη βραδιά, μακάρι πραγματικά να ζούμε πάντα τέτοιες όταν και είναι ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο. Όμως η αλήθεια είναι ότι στην ΚΑΕ έγινε η υπέρβαση, η ακόμη μεγαλύτερη. Και αυτό διότι εκεί, στο άθλημα αυτό, δεν υπάρχουν τα κέρδη που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Θα πούμε πιο μετά για το Φουγνιέ, θα το θυμηθώ εννοείται. Να σταθούμε όμως στο ποδόσφαιρο για τώρα στην αρχή και να πούμε ότι ο παίχτης πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, ο Βίλιαν, μια χαρά. Από ό,τι λένε θα παίρνει παραπάνω χρήματα από όσα έπαιρνε στην Αγγλία, πέρυσι δηλαδή 4.400, ενώ εδώ λένε για 5.500, είπα λένε, το τονίζω αυτό, που και να ισχύει προφανώς παίζουν μπάλα και χορηγοί, όπως είχε γίνει αντίστοιχα με τον Μαρσέλο. Και θα πει κανείς τώρα γιατί τόσα λεφτά δεν τα έδωσες, ξέρω εγώ, στον Ποντένσε. Η απάντηση είναι το ότι ο Ποντένσε δεν ήθελε τριετές συμβόλαιο, ήθελε πενταετές. Και έτσι το κασέ του θα έφτανε συνολικά κάπου στα 30 εκατομμύρια, πάνω κάτω. Εντάξει, ο ίδιος πάντως δήλωσε ότι νιώθει πως μας απογοήτευσε και επίσης παραδέχτηκε το ότι αποδέχτηκε την πρόταση των Σαουδαράβων για χάρη της οικογένειάς του. Για τα πολλά λεφτά δηλαδή. Εντάξει, δικαίωμά του είναι, μας αγαπάει λέει, δεν περιγράφονται τα όσα νιώθει. Αλλά και πάλι έτσι, το χρήμα χρήμα. Άσε που άφησε και ανοιχτό παράθυρο για επιστροφή. Ναι, για πότε όμως, όταν δεν σε θέλει κανείς, όταν θα έχει πέσει το κασέ σου, για ένσημα, ξέρω εγώ τι να πω, ή του χρόνου λέμε. Εξάλλου το συμβόλαιο του Βίλιαν είναι για ένα χρόνο, μόνο ετές. Και πάλι όμως η λογική λέει πως θα μας βοηθήσει, ο ίδιος προτιμά να παίζει έξω αριστερά και καλό θα ήταν ο προπονητής να μην τον βάλει κρυφό όπως έκανε με τον Γιόβετιτς. Ο Γιόβετιτς δεν είναι εξτρέμ, προφανώς. Πάντως είχαμε χρόνια να φέρουμε Βραζιλιάνο, επιθετικό γενή παίχτη, αν το καλοσκεφτείς από εποχής Τζοβάνι και Ριβάλντο. Βάλε μετά και Ντιόγκο, τον οποίο εγώ δεν το μετράω προσωπικά, δεν μου κάνε, τι να κάνω. Μετά είχαμε, ξέρω εγώ, Ραφίνια, Μαρσέλο, Ρόντινεϊ, Ραμόν, Σαλίνο, Λεωνάρντο, Σαντάνα, αμυντικογενείς δηλαδή παίχτες. Ή και στο κέντρο, Ντουντού, Γκιγέρμε. Βάλε και Σεμπά, ο οποίος έπαιζε έξω αριστερά. Και πάλι όμως, χαμάλης.
λίγα πράγματα. Τέτοιοι πάντως γενικά, σε τέτοια ηλικία μας βοηθάνε. Είδες και ο Βαλμπουενά ήρθε μαζί με Αραμπή, σηκώσαν 3 πρωταθλήματα. Εύκολα. Εμφατικά, εντυπωσιακά. Άντε λοιπόν να δούμε. Έχει γενικά θέληση ο Βίλιαν να παίξει. Θέλει να κονομάει τα επόμενα χρόνια από το ποδόσφαιρο. Προσέχει το σώμα του, από ό,τι μαθαίνουμε. Άρα αυτό γενικά είναι καλό για μας. Δεν έχουμε βάλει τυχαία τα σήματα, έτσι, του Europa, αλλά και της Ευρωλίγκας, που και ο Φουγνιέ γουστάρει πάρα πολύ να παίξει εδώ, το ήθελε, το έλεγε, το έκανε, και τώρα ήρθε να σηκώσει την κούπα αυτήν. Αλλά και τα εγχώρια θέλουμε, έτσι, και στα δύο αθλήματα αυτά και στα άλλα αθλήματα. Ολυμπιακός είμαστε. Το μεγαλύτερο σωματείο στην Ελλάδα. Και αν το πας συνολικά σε όλα τα αθλήματα, είμαστε, θα έλεγα, η κορυφαία ομάδα του κόσμου. Εξάλλου ο κάθε άνθρωπος που αγαπάει την ομάδα του, έτσι τη νιώθει, έτσι τη βλέπει. Βέβαια, κοιτάνε, λέει, και να μπαίχτε από Γαλλία, δεκάρι, παιχταρά, δεν βγάζουν προς τα έξω το όνομά του. Κάτι όμως έχουμε ψηλιαστεί, αλλά καλύτερα μην το πούμε κι εμείς. Απλά ας περιμένουμε να δούμε την έκβαση αυτής της υπόθεσης. Πάντως για Νεϊμάρ αυτά εντάξει, τώρα είναι γελοιότητες. Εδώ πέρα να λέμε για βόμβες και ότι κλείνει ο παίχτης, ο παιχταράς και ο έτσι, όπως αλλού ξέρω εγώ, που αυτά είναι ασόβαρα, δεν τα κάνουμε, δεν τα λέμε. Για χάρη των προβολών, εντάξει. Πάντως είναι και δύσκολος ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή. Δεν γουστάρει πολλές μεταγραφές, ξεκάθαρα. Σου λέει, εγώ στην ντουλάπα μου θέλω ίσα ίσα τα ρούχα που φοράω. Κοίτα να δεις, θα τον κυνηγάνε οι γυναίκες. Ειδικά, εδώ και εμείς. Δεν θα έχουμε, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά φορεσιές, διαφορετικές. Κάθε μέρα καθαρά, βέβαια. Τώρα αυτός δεν ξέρω στην κουλτούρα του τι κάνει. Αλλά ας μείνουμε στην μπάλα και να πούμε ότι κακώς, ξέρω εγώ, αφήνει τον Ορτέγκα με τη σιγουριά το ότι θα παίζει. Δεν κατάλαβα. Ακόμα το σκέφτεσαι για Αποστολόπουλο. Ωραία. Εσύ είσαι ο τεχνικός, εσύ είσαι ο ειδικός, εσύ σήκωσες ευρωπαϊκό. Αλλά θα σου πούμε και εμείς ότι προφανώς ο Αποστολόπουλος είναι καλύτερος σε σύγκριση με τον Ορτέγκα όσον αφορά ειδικά το κομμάτι το αμυντικό. Θα μου πει κανείς τώρα σιγά το δύσκολο. Εξάλλου ο Αργεντίνος εκεί πονάει. Ναι, αλλά κατά τα άλλα, επιθετικά τι κάνει. Δεν καταλαβαίνεις, δεν βλέπεις δηλαδή ότι χρειάζεσαι παίχτη ο οποίος θα ανταγωνιστεί εκεί τον Ορτέγκα. Να υπάρξει συναγωνισμός. Αυτό λέμε, είναι λάθος. Το να νιώθει ασφαλής ο Ορτέγκα και ο κάθε Ορτέγκα. Ναι, σου λέει σιγά μην μου φάει αυτό στη θέση, καταλαβες. Γι' αυτό και ακόμη υπάρχει χρόνος. Ο Άγγλος, ας πούμε, που ανήκει στην Nottingham Forest, ο Τόφολο, δεν παίζει εκεί και θα μπορούσε κάλλιστα να σε βοηθήσει. Ή και στο 10 ο Φουλτζινί, ο Γαλλοϊβοριανός. Αφού βλέπεις, διαψεύδεις τον ένα παίχτη μετά τον άλλον, δηλαδή Ζιγιέκ, αλλά και Ουναχή, τον οποίο Ουναχή, πρόσεξε, τον κοιτάει ο Παναθηναϊκός, λένε τώρα, και έτσι και τον υπογράψει, αυτή είναι ήττα μετά. Επικοινωνιακή. Είναι έτσι, δεν είναι. 24 παιχταράς, βλέπεις, αυτοί πήρανε νεαρούς καλούς δύο στα φτερά και ας πάνε χάλια όσον αφορά αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Δηλαδή, ο Τετέ και ο Πελίστρη. Τάσκασε ο άλλος, έτσι, ο Αλαφούζος. Που εσύ ο Μαρινάκης προφανώς και σκάς περισσότερα, δεν έχουμε παράπονο. Όταν και σε συγκρίνουμε με τους άλλους εδώ πέρα. Αλλά και πάλι, όλο και θέλουμε το κάτι παραπάνω. Δεν θέλουμε ένα μπέχτη μόνο ακόμη ή κανέναν. Θέλουμε και δύο και τρεις. Αλλά και να φύγουνε και δυο. Ή έστω ένας. Αλλά μέχρι τη στιγμή αυτή που μιλάμε εδώ πέρα, δεν έχει υπάρξει νεότερο. Που η Nottingham Forest έχει, ξέρω εγώ, 3 αριστερά back. Και εμείς έναν μόνο. Τι εννοώ έναν? Μισός ο Ορτέγκα και μισός ο Αποστολόπουλος. Και θα πει κανείς τώρα γιατί το λέω αυτό. Προφανώς επειδή θέλω παίχτη ισορροπημένο. Τύπου Τσιμίκα, ισορροπημένο δηλαδή όσον αφορά και το επιθετικό αλλά και το αμυντικό κομμάτι. Από το ένα σημαίακι στ' άλλο. Να μου δίνει εμένα ασφάλεια. Πάντως τα φτερά από ό,τι λένε τώρα θα είσαι με Βίλιαν και Βέλντε αριστερά. Ενώ δεξιά Μαρτίνς Μασούρας. Που ο Μασούρας σου παίζει κρυφός, σου παίζει και αριστερά. Ό,τι γουστάρει σου παίζει. Ακόμη και επιθετικός αν χρειαστεί. Που γενικά πολλοί κόσμος, ακόμη και στη θέση του επιθετικού θέλει έναν αμπέκτη. Μπας και παίζαμε 4-4-2 λέμε. Γιατί όχι. Αλλά ο προπονητής είπαμε, αυτούς ξέρει τώρα, αυτούς εμπιστεύεται. Άντε να δούμε και τη λίστα τελευταία στιγμή το ποιοι θα δηλωθούν. Μήπως και υπάρξει νέος παίχτης όπως πέρυσι ο Ποντένσε, ο οποίος και είχε δηλωθεί παρά 2 λεπτά, ίσα ίσα. Πραγματικά.
Άντε μακάρι να κινούνται κρυφά, ο Κοβάσεβιτς όπως είχε μιλήσει με Νιχάτ τις προάλλες, και αυτό όντως είχε συμβεί, έτσι και τώρα να κινηθεί. Κι ας τον όρτα, όρτα τον ξεχνάμε. Αφού είδες, παραλίγο να τον κλείσεις, τελικά χάλασε. Είναι και ο Καρβαλιάλ εκεί τώρα, βλέπεις, γκέλες. Βγαίνει και δηλώνει ότι είναι κουρασμένος. Από τώρα ακόμα δεν πήγε. Κοίτα, κόβει το μάτι του όσον αφορά παίκτες. Αλλά γενικά δεν κάνουν όλοι για όλα. Δηλαδή, για προπονητής, από ό,τι φαίνεται τα χαλάει στην επικοινωνία με τους παίκτες. Παρακάτω, μη μας πείτε ότι λόγω των νέων δεν φέρατε παίκτες γενικά. Μη το πάτε εκεί δηλαδή. Διότι είπαμε, οι νέοι θέλουν ρέγουλα, αλλά και θέλουν και δανεισμό κάπου στην Ευρώπη. Ούτε συνέχεια μέσα να ξεκινάνε οι εντεκάδες από αυτούς, αλλά ούτε και να είναι στην Αθαλήνη. Και για μένα θα πρέπει ο πρόεδρος να δείξει εκτίμηση προς τον κόσμο, ο οποίος με τα διαρκείας ανταποκρίθηκε, επίσης ανταποκρίθηκε όσον αφορά την τουρνέ που έκανε και το ένα τρόπαιο το ευρωπαϊκό και το άλλο, μεγάλων και μικρών, εντάξει. Εδώ και τώρα κατέβηκε λέει Κύπρο. Εγγραφές μελών, ιστορίες, κατάλαβες. Γι' αυτό και εσύ τώρα ορίστε. Γέμισε 2-3 τρύπες ακόμη που έχουμε, κατάλαβες. Έτσι πάει. Και μην το ρίξεις μετά στον προπονητή. Ο οποίος εντάξει, έχει παραξενιές, είναι δύσκολος και πάλι όμως. Κουμάντο κάνεις εσύ. Ο Μαρινάκης προφανώς. Εδώ πήρες και χαρτζιλίκι από την πώληση του Χουάνγκ, του Ινμπαμ, από πλευράς Ερυθρού Αστέρα, η οποία ομάδα αυτή τη Σερβίας τον πούλησε στη Φέιενορντ, Ολλανδίας, με 8 εκατομμύρια. Άρα ο Ολυμπιακός πήρε 600 χιλιάρικα. Με άλλα λόγια, γεννάνε και τα κοκόρια σου εσένα, Μαρινάκη. Έτσι που λες τα καλύτερα, λέει και ο Μάρκο Σίλβα για τον Βίλιαν, τον θέλανε εκεί, αλλά ο ίδιος ήθελε αλλαγή περιβάλλοντος μετά από χρόνια. Είναι πολύ βρόχα εκεί πάνω στο Λονδίνο. Που η αξία του είχε φτάσει κάποτε στα 50 εκατομμύρια, δηλαδή καμία σχέση με Ποντένσε, πολύ ανώτερος του. Όπως και ο Μαρτίνσε, κάπου 30. Ο Ζέλσον, και είχε περάσει από Σαχτάρ, από Αντζή, από Chelsea, από Arsenal, από Fulham όπως ξέρουμε, Corinthians κάτω Βραζιλία παλιά, με πάνω από 300 συμμετοχές στην Αγγλία, σε πρωτάθλημα κορυφαίο, και 67 παιχνίδια εκεί στη Fulham, πέταξε 10 γκολ και μοίρασε και 7 assists. Αλλά ας πάω τώρα στην άλλη τη βόμβα, τη δυνατή, για μένα την πιο δυνατή, δηλαδή του Φουγνιέ. Έγινε πράξη για μένα το θρηλυκί Μάγκες Αγγελόπουλη. Θυμάσαι εσύ ο άλλος που το φώναζες ηρωνικά. Ορίστε, μπορεί τώρα να το φωνάξεις και να το εννοείς. Διότι οι τύποι διπλασίασαν τον προϋπολογισμό μας, εντάξει. Μιλάμε για μεγάλη χασούρα. Και ας έχουν πολλά λεφτά, αυτοί που έχουν γενικά πολλά λεφτά είναι και σφιχτοί, τι νομίζεις, πώς τα απέκτησαν. Γενικά τώρα λέω έτσι, όχι μόνο με ατιμίες, βρωμίες και τέτοια, αλλά και με τσιγκουνιά. Γι' αυτό ξαναλέω, είναι μαγιά. Όπως είναι και μαγιά του παίχτη, ο οποίος τήρησε το λόγο του, είχε πει: εγώ αν έπαιζα Ευρώπη, Ολυμπιακό θα γούσταρα. Ήρθε να το σηκώσουμε, είχε δει την ομάδα μας το 22 στο Final Four, σου λέει κάτσε, πάω να βοηθήσω. Και το τρίποντο εδώ, της FIBA, το ευρωπαϊκό, της πλάκας για εκείνον. Μετά από 12 χρόνια στην Αμερική, στο NBA. Μιλάμε, τα κολλάει και από τα 9 μέτρα και από τα 10. Εξάλλου αυτό το είδαμε και φυσικά στην Ολυμπιάδα του Παρισιού. Άντε μπας και φωνάζει ο άλλος εκεί ότι το ξεφούρνησε. Αυτή τη φορά όμως θα είμαστε μαζί, διότι στην Ολυμπιάδα ήμασταν εχθροί. Εγώ προσωπικά με εκείνο το δημοσιογράφο. Ναι, τι να κάνουμε. Αφού όλοι μα όλοι πολεμάνε το δυνατό. Την Αμερική δηλαδή ή τον Ολυμπιακό αντίστοιχα, το ίδιο είναι. Έχουμε κοινά για όλα αυτά η Αμερική, για όλα αυτά ο Κόκαλης, ο Μαρινάκης, έτσι πάνε. Πόσο πονάει όταν ο άλλος σε νικάει. Με διάφορους τρόπους. Είδες τώρα, εντάξει, το τριάρι, τα έλεγα, είναι και αφιερωμένη μεταγραφή αυτή σε όσες σερβιέτες εδώ Ολυμπιακούς με βρίσανε. Όταν έλεγα όλο το καλοκαίρι και από τα άλλα κανάλια ότι θα έρθει παίχτης και θα φύγει τουλάχιστον ένας, τίποτα. Είπανε λέει ότι ξέρω εγώ κλείσανε μεταγραφές και τα φρύδια μου τα δύο. Είδες το μακρύτερο, δεν το αναφέρω. Στο αφήνω για μετά. Λοιπόν, προς Ερυθρό Αστέρα βαδίζει ο Πετρούσεφ. Κοίταξε, αφού το παιδί θέλει να παίζει βασικός και γι' αυτό έφυγε από το NBA, καλά ας κάνει. Ας πάει, έτσι δεν είναι. Καλός, χρυσός, ταλαντούχος. Αλλά, εδώ υπάρχει ένα αλλά τεράστιο. Όταν έχεις Βεζένκοφ στο 4, αλλά και Πίτερς, κι ας μοιάζουν οι παίχτες αυτοί, εντάξει. Πολύ καλύτερος ο Βεζένκοφ,
Μετά τι να κάνεις. Εσύ ο Πετρούσεφ, τίποτα. Στο 5 δεν κάνεις μεταξύ μας. Είσαι φτερό. Εδώ τριάρια του NBA σε ξεφτυλίσανε στην Ολυμπιάδα. Άρα εντάξει. Τράβα εκεί στο Σφαιρόπουλο, Ζανικός, και βλέπουμε. Το τι θα κάνουμε του χρόνου. Άλλος που μπορεί να φύγει είναι ο Μεκέσεκ. Και επίσης εμένα δεν θα με χαλούσε αν φαίνανε Έλληνα παίχτη. Ίσως και ψηλό. Κάνα ζούγρι, ξέρω εγώ. Θα δείξει. Πάντως του χρόνου το καλοκαίρι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις Ελλήνων παιχτών οι οποίοι μένουν ελεύθεροι. Παπαγιάννης, Τολιόπουλος, Ρογκαβόπουλος με buyout, έτσι όχι ελεύθερος, αλλά και φυσικά, λογικά φαντάζομαι, ο Θανάσης, ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος τώρα είναι τραυματίας. Του χρόνου βλέπουμε. Αμυντικά σε βοηθάει, αθλητικός. Λοιπόν, πάμε σχόλια. Πάμε. Άντε πάμε. Ξεκινάω. Έλλη Χαριτάκη. Μακάρι, λέει ο Βίλιαν, να μας βγει νέος Βαλμπουενά. Δηλαδή το πάθος του να ξεπεράσει τους περιορισμούς ηλικίας. Μετά Κάρλος Τέβες, μεγάλος παίκτης ο Βίλιαν. Μακάρι να βοηθήσει, όλα θα φανούν στο γήπεδο. Μετά, Red Lemon. Κρίμα, λέει, που δεν είχε έρθει πριν από 2 χρόνια στην ομάδα μας ο Βίλιαν. Μαζί σου είμαι. Αλλά και τώρα, εφόσον, λέει, χρησιμοποιηθεί έξυπνα από πλευράς Μέντι Λίμπαρ, θα τα πάει καλά λογικά. Μετά μου λέει το Φουγνιέ ότι πάμε για μεγάλη χρονιά στο μπάσκετμπολ. Επόμενο σχόλιο, Κώστας Καλίνικος, παιχταράς ο Φουγνιέ από το πάνω ράφι. Θα κάνει τη διαφορά. Μπράβο στα αδέρφια. Έτσι, μετά. George Raris, καλησπερίζει και εμείς το ίδιο. Δημήτρης Ζουρούδης. Εύχεται καλό μήνα, καλή σεζόν επίσης. Σταύρος Μωρατζής. Ρωτά για Ουναχή, Ζιγέκ και τέτοια. Τίποτα, η διοίκηση διέψευσε. Θα δούμε. Ενώ προτείνει Ταλιαφίκο, τρομερός, τον θυμάμαι από Άγιαξ, αριστερό μπακ εκεί, εθνική Αργεντινής, άλλο πράγμα, Αυτός παίζει όλη την πτέρυγα, όλοι. Μεγάλος παίχτης, μετά ο Γιάννης ο Παπαδάκος, θέλει και επιθετικό, και εγώ θέλω, αλλά ο Μέντι Λίμπαρ δεν θέλει από ό,τι φαίνεται. Μετά, Γεώργιος Ιατρόπουλος, γούσταρε καμπί και τζολάκι στον αγώνα με τη Λαμία, Purple X, μου λέει ότι δεν είναι και πολύ φαν των 35 και πάνω. Προτιμά, λέει, πιτσιρικάδες για μεταπόληση και τέτοια. Σε στυλ Πόρτο. Αλλά αυτό θέλει μάτι. Σκάουρινγκ. Μετά. Γεώργιος. Σκέτο. Και Βίλιαν, λέει. Και Φουγνιέ. Βεβαίως. Αλλά θέλουμε κι άλλους, έτσι. Ειδικά στο ποδόσφαιρο, Στο μπάσκετμπολ είπαμε. Μια χαρά είμαστε θεωρητικά. Επόμενο σχόλιο. Ελένη Παπαϊωάννου. Με συγχαίρει για τις εκπομπές. Ευχαριστώ. Και λέει θέλουμε πηγόντως παίχτες εργαλεία. Να οργώνουν τα γήπεδα. Βεβαίως, μετά. Και εκείνη λέει δεν θέλει παίχτες τραυματιάκηδες. Να είναι γεροί να παίζουν μπάλα. Επόμενο σχόλιο. Κωνσταντίνος Κούκουρας, Κουκούρας, Κουκουράς. Κεφαλαία γράμματα είναι, δεν βλέπω τόνο. Και δεν ξέρω το επώνυμο. Πιστεύει πολύ σε Κουτσίδη. Έτσι λέει και δουλευτή θα κάνει μεγάλη καριέρα. Βεβαίως, κάνει λίγα λάθη από τώρα. Ενώ λέει με παρακολουθεί, ακούει. Απλά δεν συμφωνεί και σε όλα. Εντάξει, αν συμφωνούσε σε όλα, δεν θα ήμουν εγώ. Θα ήμουν εγώ εσύ, κατάλαβες. Εδώ ούτε με τον εαυτό σου ώρες δεν συμφωνεί σε όλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ας εκτιμάμε το ότι συμφωνούμε σε πολλά. Τώρα δεν ξέρω τι εννοείς. Στα αθλητικά, στα πολιτικά. Δεν έχω ιδέα. Μετά. Μανώλης Αναγνωστάκης. Clutch player ο Φουγνιέ. Αντίπαλο δέος για τον Νον. Βέβαια. Είδες, βγήκε ο άλλος και λέει βόμβες και τέτοια. Αν κάνουν ή δεν κάνουν. Αυτός ασχολείται με εμάς. Ενώ αυτός όταν μπαίνει παίκτες. Τα αδέρφια τον έχουν γραμμένο. Είδες τη διαφορά. Το ίδιο ακριβώς και ο Πορτοκαλί στην Αμερική που λατρεύει τόσο πολύ. Δηλαδή κράζει, βρίζει και οι άλλοι τίποτα. Αυτό βλέπω, αυτό λέω. Κατά τα άλλα λέγεται ο Βίλιαν στο ποδόσφαιρο. Είναι παίχτης λέει που εκτελεί καλά, έτσι, ηγέτης. Δεν είχαμε, βεβαίως δεν είχαμε. Προσωπικότητα κτλ. Θα πω κι εγώ. Δεν θέλει παίχτη δανεικό από Nottingham Forest. Θέλει παίχτη τύπου Ναχή. Δεν θέλει ξενερωμένους οι οποίοι θα παίξουν με βαριά καρδιά εδώ και να μας βλέπουν λέω σε ενδιάμεσο προορισμό. Κώστας Ντί δηλώνει απογοητευμένος, λέει ότι σε σύγκριση με πέρυσι είμαστε πολύ κατώτεροι διότι χάσαμε Ποντένσε, Φορτούνι, Ελαραμπή, Γιόβετιτς, Όρτα. Και φέτος δύο καλοί ήρθανε λέει μόνο, ο Βέλντε και ο Βίλιαν. Βάλε και τον έσω ξέρω εγώ Μαρτίνς, ο οποίος ανέβηκε. Να δούμε. Πάντως χρειαζόμαστε και άλλη ενίσχυση, εγώ συμφωνώ, γενικά. Μετά, George Karagiannis, πολύ καλή ανάλυση και πάλι, ευχαριστώ. Δεν ξέρει λέει αν θα γίνει άλλη μεταγραφή, το μόνο σίγουρο πάντως είναι το ότι ο σχεδιασμός
ήτανε κακός. Εντάξει, αυτά κλασικά. Ναι μεν λέει ξεκινήσαμε καλά φέτος, αλλά χωρίς τις απαραίτητες κινήσεις, πολύ φοβάται λέει χαρακτηριστικά ότι το πράγμα θα στραβώσει. Γενικά για τα 100 μας χρόνια θα έπρεπε να ήμασταν ακόμη πιο δυνατοί. Συμφωνώ, λοιπόν. Τα υπόλοιπα αύριο, κλασικά, 6 με 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, εφόσον γουστάραμε, like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και καμπανάκι πατάμε, ώστε να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν καθημερινώς, αφιλοκερδώς, συνεχώς, δυναμικώς. Ευχαριστώ για όλα, χαιρετώ, ζητώ Ολυμπιακός.